το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Αθλητικού Σκοπευτικού Σωματείου Άκτιος Απόλλων, μέλος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, με αγάπη, μεράκι και πάθος για το άθλημα της σκοποβολής, πήραν την απόφαση με σκοπό να ιδρύσουν ένα σκοπευτήριο, ώστε να ωθήσει πολλούς νέους της περιοχής να ασχοληθούν με τη σκοποβολή, είτε ως χόμπι είτε ως ολυμπιακό άθλημα. Στα πλαίσια της παρουσίασης του Σωματείου, διοργάνωσαν τρεις ημερίδες με τίτλο Σκοποβολή και Χόμπι και Ολυμπιακό Άθλημα. Έτσι, πραγματοποίησαν την ημερίδα και στην Άρδα το απόγευμα της Παρασκευής. Με σχετική δήλωσή του αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Η πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβε το Σωματείο Άκτιος Απόλλων πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ θετική, υπό την έννοια ότι θα ενημερώσει όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, όλους τους ενδιαφερόμενους, αθλητές και, εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει να εμπλέκεται, όποιος θέλει να εμπλακεί σε αυτό το υπέροχο άθλημα που λέγεται σκοποβολή, με πάρα πολύ ωραίο, αναλυτικό και σωστό τρόπο. Μακάρι το παράδειγμά του να ακολουθηθεί και από άλλα σωματεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Υπήρχε ενδιαφέρον μέχρι στιγμής? Υπήρχε ενδιαφέρον και αυτό το αποτέλεσμα είναι μια σειρά από διεργασίες που έχουμε κάνει όλοι μαζί με το Σωματείο και σαν Σκοπευτική Ομοσπονδία στο πρόσφατο παρελθόν, προκειμένου να επιλέξουμε το χώρο ο οποίος μελλοντικά θα φιλοξενήσει τη σκοπευτική δραστηριότητα του Σωματείου, και φτάνοντας σε αυτήν τη στιγμή σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και πολύ πολύ ευχαριστημένοι. Ο χώρος που θα φιλοξενήσει τη σκοπευτική αυτή δραστηριότητα? Ο χώρος που θα φιλοξενήσει τη σκοπευτική δραστηριότητα, το σκοπευτήριο δηλαδή, είναι ένα παλιό εγκαταλελειμμένο νταμάρι, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, το οποίο πλέον μετά από 50 και περισσότερα ίσως έτη εγκατάλειψης ξαναπαίρνει ζωή και δίνει προσφέρει στην τοπική κοινωνία και συνολικότερα σε ολόκληρη την επικράτεια με την ανάπτυξη του Σωματείου και με την προβολή των αγώνων, οι οποίοι σίγουρα θα γίνουν εδώ πέρα. Τι ιδιαίτερο έχει αυτή η δραστηριότητα? Είναι μια δραστηριότητα την οποία ο περισσότερος κόσμος που έρχεται σε επαφή μαζί της, μια αθλητική δραστηριότητα έτσι, την αγαπάει. Τον εξητάρει τον καθένα, και ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της είναι ότι δεν έχει βιολογική ηλικία. Δηλαδή με τη σκοποβολή και τα διάφορα αγωνίσματα της σκοποβολής μπορούν να ασχοληθούν παιδιά από 8-10 ετών μέχρι και μεγάλοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, 80 έχουμε στους αγώνες και αθλητές 84 και 86 ετών. Ίσως αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο θελκτικό στο άθλημα της σκοποβολής. Σε πόσο χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό? Αυτό εξαρτάται από την διαδικασία της αδειοδότησης. Όλοι οι φορείς είναι θετικοί, οι τοπικοί φορείς. Πληρεί όλες τις προδιαγραφές νομικές και πραγματικές προκειμένου να αδειοδοτηθεί. Και πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα θα είναι σε μια κατάσταση πρώιμης βέβαια λειτουργίας, γιατί μέχρι να διαμορφωθεί οριστικά και να αποκτήσει την τελική του μορφή απαιτείται σίγουρα κάποιος χρόνος, όχι πάρα πολύ βέβαια. ...και προσφύγεις απασχόλησης των θρηλυκών μας λεφταρματολών. Δεύτερη Ζάπιος Ολυμπιάδος, 1870. Πίσω από το Καλλιμάρμορο, όμως δεν έγιναν οι σκοπευτικοί αγώνες, διότι ο σκοπευτικός σύλλογος δεν πήρε έγκαιρα τα απαραίτητα Ολυμπιακά. Το 1975, αποτισμός και εδώ επισκοπών. Ένας αθλητής για δύο αγωνίσματα, ο Μιχάλης Τζαβάρα. Πάντες, κυρίες και κύριοι, αν εφ' εξαιρέσεως έγραφαν εφημερίδες, ήσαν χυδαίοι άνθρωποι, ακούστε. Επιπολέως 70. Πρώτη Ολυμπιακή αγώνη στην Αθήνα σκοποβολή. Τίποτα. Το 900 στο Παρίσι, πάλι δεν είχαμε επιτυχίες. Το 4 στον Άγιο Λοδοβίκο, μόνο δύο αθλητές είχαμε, δίσκο κλπ. Μέσω Ολυμπιάς βοήθησε ποιος για να γίνει στην Αθήνα η Μέσο Ολυμπιάδα? Ο μεγάλος Θόδωρος Φραγκλίνου Ρούσβελ, πρόεδρος των ΗΠΑ, κυρίες και κύριοι. Το 8 στο Λονδίνο, τίποτα δεν είχαμε, μόνο τον μεγάλο Κώστα Τσικλητήρα.
το 20 στην Αντβέρπη, το Βέλγιο, το Ξοβολία και Σκοποβολή, ούτε εδώ έχουμε επιτυχίες, το 24, ούτε εδώ, το 36, εδώ θα μου επιτρέψετε, γιατί είναι δεύτερο μπάρμπας μου, αρχή ο Θανάσιος Αραβοσιτάς, αυτοδία από η Ομοσπονδία, ήταν φιλόλογος, από την άπακτο παντρεμένος με την Αγγελική Γιάννη Μπανιά. Το 48 μετέπειτα, δεύτερη φορά, όπως είπατε κύριε Δικητά, δεν έχει ηλικία η Σκοποβολή, ήταν τότε 48 και 4 στο Ελσίνκι το 52 χρονών. Σε δήλωσή του προέβη και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φάνης Χαλάστρας. Ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο του 2019, μια ομάδα με 5 άτομα, άτομα που αγαπούσαμε με αγάπη για το Σκοποβολή. Φτάσαμε σε ένα σημείο να ιδρύσουμε το σωματείο σε 3 μήνες. Αυτή τη στιγμή απαρτίζεται, όπως είπατε και εσείς, από 70 μέλη. Είναι μέλη και από την Άρτα και από Πρέβεζα και από Ιωάννινα αυτή τη στιγμή, ναι. Στόχο μας είναι να ιδρύσουμε ένα σκουπευτήριο με σκοπό να οθήσουμε τους νέους της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο Φιλιππιάδας και της Άρτας και της Πρέβεζας, να τους οθήσουμε να ενταχθούν σε αυτό που λέγεται σκουποβολή, είτε ως χόμπι είτε ως ολυμπιακό άθλημα. Δίδεται μια ευκαιρία δηλαδή στα νέα παιδιά της περιοχής μας, που οποίοι είναι άγνωστοι το άθλημα αυτό, δεν υπάρχει πουθενά στην περιοχή μας, να ξεκινήσουν να το μάθουν και εμπεριπιστούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μας, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, να μας εκπροσωπήσουν. Αυτό θα είναι μεγάλη μας χαρά. Το πρωταρχικό θέμα που θα συζητήσουμε είναι καταρχάς θα κοιτάξουμε το σκουπευτήριο να ενταχθεί σε ένα επίπεδο 3, ούτως ώστε να γίνονται πανελλήνιες αγώνες. Τι αγώνες θα περιέχει το σκοπευτήριο και οι αθλητές, δηλαδή με τι μπορούν να ασχοληθούν, τα αθλήματα, γιατί είναι γύρω στα 37 αθλήματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι 37 αθλήματα για τη σκοποβολή. Δεν μπορούμε βέβαια να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά μέσα στο σκοπευτήριο, τουλάχιστον τα μισά και κάποια από αυτά δηλαδή θα προσπαθήσουμε σήμερα να επεξηγήσουμε στο κοινό, στον κόσμο, τι θα μπορεί ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή κάθε υποψήφιος αθλητής που θα έρθει, να εκπαιδευτεί, σε ποιο άθλημα μπορεί να εκπαιδευτεί. Επίσης, μας έγινε και μια πρόταση από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Παπαγεωργίου Θανάση, που τον εκτιμούμε πάρα πολύ, γιατί είναι από τα πρώτα βήματά μας, είναι δίπλα μας και μας συμβουλεύει. Είναι η ίδρυση ενός σκουπευτήριου κλειστού για πιστόλια αεροβόλο και ντουφέκι. Οπότε η διαδικασία για να γίνει είναι αρκετά εύκολη και πιστεύω θα είναι ένα έβανασμα για τους νέους μας να ξεκινήσουν με αυτό που είναι ακίνδυνο. Φυσικά και το άλλο είναι ακίνδυνο, αλλά αυτό είναι το πιο εύκολο δηλαδή και πιο φθηνό. Κοιτάξτε, έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook, η οποία λέγεται Σκοπευτικό Σωματείο Άκτιος Απόλλων. Μέσα εκεί μπορεί να βρει αρκετές πληροφορίες και το κινητό μου. Για πρώτη φάση μπορεί να με καλέσει, ανά πάσα στιγμή μπορώ να το επεξηγήσω και να τον εξηγήσω τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενταχθεί ως μέλος, ως υποψήφιος αθλητής, ποια διαδικασία χρειάζεται και ποια χαρτιά να συμπληρώσει δικαιολογητικά βάσει του νόμου, ούτως ώστε να γίνει μέλος και να είναι και νόμιμα αθλητής της σκουποβολής. Για να γραφτεί κάποιος, υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες προϋποθέσεις? Οι προϋποθέσεις για να γραφτεί κάποιος ως υποψήφιος αθλητής είναι να μας κάνει μια αίτηση προς το σωματείο μας, η οποία να συμπεριλαμβάνει κάποια στοιχεία προσωπικά, δηλαδή διεύθυνση, όνομα, τυπώνυμο και στοιχεία ταυτότητας. Η δεύτερη φάση είναι να κάνει μια αίτηση προς την Σκουπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, ούτως ώστε να πάρει και την έγκριση που την ταυτότητα δηλαδή, και θα σας εξηγήσω δηλαδή. Μετά είναι κάποιες φωτογραφίες και μια κάρτα υγείας η οποία πρέπει να την συμπληρώσει στο νοσοκομείο από καρδιολόγο, ειδικό καρδιολόγο, βάση νόμου. Όλα αυτά μαζί και κάποια άλλα χαρτιά, δεν θυμάμαι, και μια υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής στο ΚΕΠ, η οποία υπεύθυνα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί στο νόμο 27-25, δεν θυμάμαι καλά τον νόμο, ότι δεν έχει κακούργημα, τέλος πάντων. Είναι όλα αυτά μαζί, ναι. Με αυτά θα μπορέσει να πάρει την κάρτα του, την ιδιότητα του αθλητή, δηλαδή την κάρτα. Έχουμε κοντά στα 50 μέλη, τέτοιες εκδηλώσεις για μας είναι χαρά. Τέτοια αθλήματα θα γίνονται, ευχόμαστε να έχετε καλή δύναμη
Οποιαδήποτε βοήθεια ευχαρίστως θα την προσφέρουμε, θα είμαστε δίπλα σας και ευχόμαστε να γίνει γρήγορα αναδρομή το πώς ξεκινήσαμε και το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Καταρχάς είμαστε ένα σωματείο με μέλη από Άρτα, Πρέβεζα και Ιωάννινα. Μας ενώνει ένα κοινό γνώρισμα, ένα κοινό χαρακτηριστικό, η αγάπη για τη σκοποβολή. Ένα άθλημα, ένα χόμπι ευρέως διαδεδομένο στα Ιωάννινα, αφού διαθέτει όχι ένα, αλλά δύο σκοπευτήρια. Η οικονομική κρίση και η χιλιομετρική απόσταση καθιστούσε το χόμπι αυτό